Μαρία. Τι ζώδιο είσαι? Δίδυμη. Η κοπέλα μας κοροϊδεύει χρόνια, να ξέρετε. Παιδιά, έχουμε δει μόνο οροσκόπο ότι... εγώ καιρό. Κάνει κάτι. Α, οροσκόπο εγώ καιρό, το ακούω. Ε? Ναι, γιατί με το δίδυμος... Τι, sorry. Ότι δεν. Εγώ όχι, πιστεύω ότι είναι παρεξηγημένη η δίδυμη. Άλλη κουβέντα τώρα. Όχι, όχι, εσύ δεν πας με τα καλά σου. Ας τους άλλους, δίδυμη. Ότι εσύ, εγώ θεωρώ ότι εμάς μας έχεις αφήσει να δούμε τη μία πλευρά από τη διπλή των διδύμων. Έτσι πιστεύεις. Ότι είναι, έχουν δύο πλευρές οι δίδυμοι. Εσύ έχεις 94, οι δίδυμοι έχουν δύο. Μία από αυτές, εγώ θεωρώ ότι τόσο καιρό. Γιατί αυτό που σου έλεγα και γελάει, έξω. Εκεί πίσω από την οθόνη. Γελάνε, είναι αλήθειες όλοι. Μα γιατί τη έλεγα στο διάλειμμα, λέω ρε Μαρία, να σου πω κάτι. Δεν γνωριζόμαστε πάρα πολύ, αλλά σε έχω δει με δύο φορές. Νιώθω ότι με κάποιο τρόπο υπάρχει μία απόσταση. Δεν νιώθω να πω, α, που σε ρε Μαράκι. Δεν το έκανα κι εγώ, αλλά θέλω να πω. Αλλά την ίδια στιγμή ξεκινά και μιλά και έχει μια ζεστασιά και ο άλλο μπουροχαβλιάζει και δεν τον νοιάζει πια τίποτα άλλο. Αγαπάς τους ανθρώπους γενικά, Μαρία. Ναι, τους αγαπάω τους ανθρώπους. Ναι. Καταλαβαίνεις, κατανοείς. Τα όρια σου δηλαδή είναι πιο έτσι λίγο ανοιχτά ή μία-δύο έλα για τώρα φτάνει. Εάν κάποιος, ξέρω εγώ, αισθανθώ ότι θέλει να μου κάνει κακό ή ότι, ξέρω εγώ, ξεπερνάει τα όρια, ναι, εκεί είμαι αυστηρή, αποχωρώ. Αποχωρείς. Απότομη όχι. Απότομη δεν είμαι. Σπάνια δηλαδή να σηκώσω. Εξάρσεις έχεις. Άκου τι ρωτάω την κοπέλα. Εγώ φταίω και να πες που ξαπλώσαμε. Ναι, ψυχολόγος. Φταίει, βλέπεις. Φταίει αυτό τώρα. Εξάρσεις. Όχι πολύ συχνά. Δεν έχω πολύ συχνά εξάρσεις. Πώς το καταλαβαίνεις. Πες μας το μυστικό πια. Μοιράσου. Θα σου πω. Νομίζω ότι η ψυχοθεραπεία έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Βέβαια. Δηλαδή κάποια στιγμή όταν ήμουν αρκετά νέα χρειάστηκα βοήθεια και τη ζήτησα. Και η σχέση που δημιούργησα με τον εαυτό μου με βοήθησε να με γνωρίσω, να με κατανοήσω, να με αποδεχτώ και έτσι όλα αυτά τα πολύ διαφορετικά πράγματα που έχουμε, τα αρνητικά στοιχεία που έχουμε, τα πάνω-κάτω, τα απότομα που μπορεί να μας συμβούνε, όταν γνωρίζεις τον εαυτό σου και με τη θεραπεία, σιγά-σιγά, ξέρεις, εξομαλύνονται. Υπάρχει μεγαλύτερη αρμονία. Και λίγο προφυλάσσεσαι, ενώ ξέρεις ότι τώρα αυτό όπως το βλέπω θα καταλήξει εκεί. Ας το γυρίσω. Ξέρεις να το διαχειριστείς πιο γρήγορα. Από τη στιγμή που το αναγνωρίζεις, ξέρεις να το διαχειριστείς και όσο περνάει ο καιρός, το διαχειρίζεις όλο και πιο γρήγορα. Ή καταλαβαίνεις ότι, αν αυτό που είπες πριν, α, να, τώρα κάτι αυτό συμβαίνει. Τώρα εδώ φεύγουμε, φεύγει, φεύγει. Έλα λίγο να το μαζέψουμε, έλα να γυρίσουμε. Και επίσης το γεγονός ότι πήρα την ευθύνη του εαυτού μου. Και σταμάτησα να κατηγορώ τους άλλους για αυτά μαγικό. Που δεν μου συμβαίνουν. Αυτό είναι μαγικό, παιδιά. Αυτό είναι μαγικό και είναι και ωραία πονηριά. Γιατί σου λέει ότι αν εγώ τώρα αρχίσω και απλώσω τη δική μου την ευθύνη, έχουν την ευθύνη μου άλλα 5 άτομα, για να κάνω εγώ μία αλλαγή, να αλλάξω τη συνθήκη, πρέπει να πάρω το και από 5 άτομα. Mm. Παίρνεις όλη την ευθύνη του εαυτού σου και εκείνη τη στιγμή παίρνεις και τη δύναμη του εαυτού σου για να γυρίσεις ακριβώς. Κάτι. Ακριβώς. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Μην κάνετε έτσι. Μην κάνετε έτσι, παιδιά, μην είναι απόγευμα. Το ζήτημα είναι ότι το να έχεις την ευθύνη του εαυτού σου είναι, και να παίρνεις όλες τις αποφάσεις είναι η μεγαλύτερη ελευθερία και είναι αυτό που φοβόμαστε περισσότερο από όλα. Και είναι ηλικίωση. Αυτό όμως επιτρέπει και να καταλαβαίνεις και τους άλλους καλύτερα, να μπαίνεις στα παπούτσια τους και να... Να είσαι πιο τρυφερός με τους ανθρώπους. Που πάλι ξεκινάει πάλι από τον εαυτό. Με όσους δηλαδή, δηλαδή με αυτούς που το αξίζουν. Ναι. Να είσαι τρυφερός τέλος πάντων. Ατιμή. 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 Ναι, γιατί αυτό πάλι πρέπει να ξεκινήσει στον εαυτό σου. Ρε παιδί μου, ακούστε λίγο. Η αγάπη προς τον εαυτό, αυτό το. Λέω πάντα αγγλικά γιατί σου εντυπωσιάζω. Μαρία, λέω αγγλικό. Αυτό το self-care. Ανεβαίνει το επίπεδο. Ανεβαίνει τώρα. Και το. Έχω και το κοινό πια. Ξέρω τα κουμπιά του, πού θα βρεθούμε και αυτοί εμένα και τέτοια. Αυτό λοιπόν δεν είναι. Και με lower όλα αυτά. Μπράβο, έχεις δίκιο. Μπράβο. Στα χαρτιά lower. Μα αλλά χαρτιά, στην ουσία παραπάνω. Ναι, αλλά είδες να τώρα και να. Το άλλο που νόμιζα ότι είχα πτυχίο πιο lower από το lower. Τελικά το lower είναι το μεγαλύτερο πτυχίο μου. Πώς τα καταφέραμε. Αυτό λοιπόν που λένε αγάπησε τον εαυτό σου και βάλε λίγο τον εαυτό σου στο επίκεντρο της ζωής σου. Δεν είναι εγωισμός που λένε άλλο, όχι δεν είμαι εγωιστής. Ναι, πολλοί το θεωρούν εγωισμό. Δεν είναι όμως. Δεν είναι. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να είμαστε οι πρωταγωνιστές της ζωής μας. Μπράβο ρε Μαρία. Δεν μπορούμε να πάρουμε το δεύτερο ρόλο.
να κάτσει να παρακολουθεί τι σου κάνουν οι άλλοι και να τις δάγει. Όταν είσαι πρωταγωνιστής στη ζωή σου, τότε αρχίζεις και να παίρνεις και αυτά που ξέρω εγώ θεωρείς ότι σου αξίζουν, ότι επιθυμείς. Και αν παίρνεις αυτά που επιθυμείς και σου αξίζουν, τότε είσαι χορτάτος, είσαι πιο γεμάτος, μπορείς να είσαι πιο γενναιόδωρος με τους άλλους. Δεν μπορεί ένας άδειος άνθρωπος να είναι γενναιόδωρος με τους άλλους ανθρώπους. Όχι, μα δεν ξέρει ο καημένος. Δεν ξέρει ο καημένος. Αυτό εκεί έρχεται δηλαδή, που λες ότι... Δηλαδή η στέρηση, από τι θα δώσεις. Εκεί έρχεται που λέει αυτό το πράγμα, αυτό που είπες. Από το περίσσευμα δίνεις φυσικά, στην πραγματικότητα. Και την κατανόηση. Και την κατανόηση. Εκεί έρχεται η κατανόηση και λες τώρα αυτός. Το έκανε σε μένα αυτό. Δεν είναι δικό μου το θέμα. Είναι δικό του. Έχω βρίσει πολλές φορές τον εγκέφαλό μου, τη γιατρό μου, ότι γιατί μου τα έχει πει και δεν μπορώ τώρα να γυρίσω ένα τραπέζι. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν φταίει ο άλλος. Ναι, δεν το έχεις πάθει. Λίγο. Ναι. Διάλειμμα λέει για να το σκεφτούν. Το έχεις πάθει. Διάλειμμα για να το σκεφτούν. Απλώς δεν είναι η λύση. Δεν είναι η λύση. Στο τέλος δηλαδή εσύ αισθάνεσαι χειρότερα. Αν ανεβάσεις τόνους, αν ναι, μετά είμαστε χάλια. Να λες, να κάνεις, να ράνεις. Εσύ αισθάνεσαι χειρότερα. Ο άλλος έχει πάρει ικανοποίηση από αυτό. Με τη Μαρία πρέπει να πάμε διήμερο για να συνεχίσουμε. Διήμερο, οπωσδήποτε.